Τεράστιο είναι το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η Σβέκη, αντιμετωπίζοντας ακόμη και το ενδεχόμενο του οριστικού λουκέτου. Αυτό βέβαια είναι ένα ενδεχόμενο που θα γίνει πραγματικότητα εάν και εφόσον μια σειρά ενεργειών της διοίκησης με κορονίδα το σχέδιο εξυγίανσης δεν εφαρμοστούν. Το τελευταίο διάστημα, παρά τις προσπάθειες και παρά την πρώτη φάση της χρηματοδότησης από την αγροτική αλλά και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, το αδιέξοδο έγινε μεγαλύτερο και η Σβέκη αδυνατεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της απέναντι στους χειροτρόφους. Το άνοιγμα προς τις μεγάλες και μικρές χειροτροφικές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 1.200.000 ευρώ και το προηγούμενο διάστημα ορισμένοι που δεν δέχθηκαν το διακανονισμό που προτάθηκε προχώρησαν στο σφράγισμα επιταγών. Η επιχείρηση ζήτησε από τους επιχειρηματίες να αποδεχθούν την αναστολή πληρωμών για διάστημα 6 έως 8 μηνών και για όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα να τους δοθεί έναντι το 30% των οφειλωμένων. Τα προβλήματα έχουν και συνέχεια και είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί η μείωση του προσωπικού. Αυτό πλέον είναι βεβαιότητα και όχι ενδεχόμενο, καθώς η διοίκηση έχει ήδη διασφαλίσει ποσό 300.000 ευρώ για τις αποζημιώσεις. Επειδή και από τα χρήματα από την εξυγίανση, από το σχέδιο της εξυγίανσης, δεν έχουν διατηθεί όλα και δεν μπορούν να διατηθούν σε αυτή τη φάση, είτε είναι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, είτε τα χρήματα εξ ολοκλήρου από την τράπεζα τα οποία πήραμε, με αποτέλεσμα να δημιουργείται δυσπλαγία και να μην μπορεί η εταιρεία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει απέναντι από τους παραγωγούς. Ζητήσαμε από τους παραγωγούς μία αναστολή των πληρωμών στο βαθμό που μπορεί ο καθένας από πλευράς του να βοηθήσει και αυτή πρέπει να είναι 6 με 8 μήνες ώστε να μην σέρνεται αυτή η κατάσταση και να μην είναι κυλιόμενη, με αποτέλεσμα με κάποιες συνέργειες τις οποίες έχουν συζητήσει στην διοίκηση. Έχουμε ενημερωθεί και εμείς ως μέτοχοι προκειμένου να προχωρήσουν, προκειμένου η εταιρεία αυτή να στηριχθεί και να βρει τον δρόμο της.